κάποιων κριτών και κάποιοι άλλοι, είτε μας πουν καλό, κακό, μέτριο, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Άρα εγώ θέλω να είμαι λίγο περιττός. Δηλαδή, από την άλλη Κυριακή, μισό λεπτά, την άλλη Κυριακή, ναι, εγώ δεν θα είμαι εδώ. Μάλιστα. Γιατί αισθάνομαι περιττός. Δηλαδή, λέω τώρα δύο παίχτες περάσανε και ναι, έχω πει καλά λόγια και έχω ακούσει και από εσάς και από τη Δεσποινίδα στο Blue Room ότι η Επιτροπή δεν είπε καλά λόγια και ήταν κακή και εγώ διαφωνώ. Συγγνώμη, ακούτε τον καθένα τι λέει. Πολύ καλά. Ή θα βγάζετε σαν γκλου, κοιτάτε μόνο τι λένε κάποιοι. Επειδή κάποιο μπορεί να είναι πολύ κακό, σε αυτόν δίνουμε βαρύτητα και μόνο αυτόν ακούμε και οι υπόλοιποι, να μην πω τη λέξη, ναι, δεν μας νοιάζει. Κοιτάμε στο πρώτο ελληνικό αστυνομικό σύστημα. Ότι είτε πω καλό ή κακό. Πρέπει δηλαδή να χορέψω Καρσιλαμά. Δεν κατάλαβα. Άρα τα λόγια δεν ήταν καλά. Συγγνώμη, εγώ είπα καλά λόγια για τον άνθρωπο. Αν δεν έγινε αντιληπτό, μάλλον δεν μιλάω καλά ελληνικά. Αν δεν έγινε αντιληπτό, πιθανότατα. Ή πιθανότατα. Δεν μιλάω καλά ελληνικά. Είδατε, αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δεν έχει καμία σημασία στο τι λέω. Άρα, οπότε από αύριο θα λέω ανέκδοτα. Θα είναι ίσως λίγο πιο σημαντικό. Μπορώ να απαντήσω. Ναι. Όχι, δεν πειράζει. Όχι, δεν μπορώ. Την άποψή μου λέω. Μπορώ να πω και πάντα λέω, λέω τη γνώμη μου, το λέω πριν ξεκινήσω. Ναι. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη και λέω η προσωπική μου άποψη που δεν εκφράζει ενδεχομένως την υπόλοιπη κριτική επιτροπή είναι αυτή. Εμένα μπορεί να με εκφράζει αυτό που λένε οι άλλοι. Γιατί το συμπέρασμα που βγαίνει είναι συνολικό. Αυτό γιατί, για Λάμπη μου, να σου πω κάτι. Γιατί αναφέρεσαι σε κάτι το οποίο είπα εγώ. Δεν ήταν καλά τα σχόλια. Ναι, και το επειδή πριν, δόξα τω Θεώ, καλά ελληνικά μιλάω και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά το τι γίνεται. Κανένα δεν είπε ότι μιλάει. Όταν λέμε ότι μ' αρέσανε κάποια πράγματα σε κάποια ήσουν καλό. Πολύ καλά σημεία στα δικά μου δεδομένα. Μπορείτε να πάρετε το βίντεο να το ξανακούσετε. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά.